Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή μπορεί να ξεκινήσει μια παγκόσμια οικονομική κρίση, προειδοποιούν διεκ των Big Five των Αμερικανικών Τραπεζών, η BlackRock και η JP Morgan, ενώ παρόμοια προειδοποίηση απίθυνε και ο εξίσου τεράστιος τραπεζικός κολοσσός, η Wells Fargo. Και αυτό γιατί η ανθρωπιστική κρίση επιτείνει τι προκλήσει που αντιμετωπίζει ήδη η επισφαλή διεθνή οικονομία, όπω λένε οι δύο πρώτε, ενώ οι επιθετικέ αυξήσει των επιτοκίων τη Ομοσπονδιακή Τράπεζα μπορεί να προκαλέσουν μια κρίση στη στεγαστική αγορά, παρόμοια με αυτή τη δεκαετία του 1980, ανακοίνωσε η Wells Fargo, κρούοντα τον κόδωνα του κινδύνου για σκάσιμο φούσκα στην αγορά κατοικία. Αυτές οι κακές εκτιμήσεις έγιναν με αφορμή την κοινοποίηση των οικονομικών στοιχείων της Βρετανικής Οικονομίας για το τρίτο τρίμηνο του έτους, τα οποία μόνο ικανοποιητικά δεν είναι. Μετά από ελάχιστη ανάπτυξη κατά τη διάρκεια του 2023, η οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου αναμένεται και πάλι να παραμείνει σε στασιμότητα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις. Υπάρχουν επίσης νέα αρνητικά στοιχεία στην αγορά κατοικίας με τα στεγαστικά δάνεια του Ηνωμένου Βασιλείου να αναμένεται να παρουσιάσουν ανάπτυξη σε χαμηλό δεκαετίας το 2023 και το 2024. Με λίγα λόγια και στη Βρετανία παρουσιάζεται το ίδιο πρόβλημα που παρουσιάζεται και στις Ηνωμένε Πολιτείε. Το μέσο 30 ετές στεγαστικό δάνειο σταθερού επιτοκίου έχει σκαρφαλώσει στο 8% από τότε που η Fed άρχισε να πιέζει το Μάρτιο του 2022. Σύμφωνα με στοιχεία της Freddie Mac, μια ακόμα εκ των μεγάλων Αμερικανικών επενδυτικών τραπεζών. Ένας από τους λόγους για τους οποίους η σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς θεωρείται ότι συνιστά παγκόσμια οικονομική απειλή είναι η εξάρτηση του κόσμου από το πετρέλαιο της περιοχής, το οποίο αντιπροσωπεύει το 1 τρίτο της αγοράς. Οι οικονομολόγοι συχνά φοβούνται ότι οι εχμές στην τιμή του πετρελαίου μπορεί να πυροδοτήσουν παγκόσμια ύφεση.